Χατζηγεωργίου στη Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε τους καλεσμένους. Έλα, Αλεξάνδρα. Διάφορους τομείς. Έχουμε, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλοχριστιανάκη. Ο κύριος Γιώργος Καλοχριστιανάκης είναι από τον εμπορικό τομέα περισσότερο της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή ήταν να μείνουμε ανοιχτά τα καταστήματα εδώ λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα τα περισσότερα. Γιατί, θέλω κύριε Καλοχριστιανάκη? Γιατί αναφέρεται για θέματα τιμής. Αυτή τη στιγμή και ένα ευρώ να δώσεις οτιδήποτε στον καταναλωτή του φαίνεται ακριβό, γιατί η τσέπη του έχει στεγνώσει, δεν παίρνει άλλο. Και ό,τι και να του πείτε από εκεί, από το κανάλι μέσα, όχι εσείς βέβαια, όλη η υπεύθυνη πολιτεία, ακόμη θα υπάρχει η παράνομη διακίνηση καυσίμων, θα υπάρχουν όλα αυτές οι φιέστες που βλέπουμε. Εξάλλου τα 80 λεπτά που λέτε, εδώ δεν έχει να πάρει ένα λίτρο γάλα. Με το παιχνίδι του Γάλακτος το ξέρετε τι έγινε, που στο τέλος ήταν μια μαύρη τρύπα, όπως και το ψωμί. Οπότε και το θέμα της Κυριακής, ενώ μπορούσαν να κάνουν μια έρευνα όταν ξεκίνησαν πέρυσι τον Νοέμβριο τις παραμονές των γιορτών για το θέμα αν πέτυχε ή όχι το μέτρο, χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να ψάξουν οτιδήποτε, ξεκινήσαν τις 52 Κυριακές που και αυτό φαίνεται ότι έχει ναυαγίσει. Εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό είχαμε. Θέλουμε να μας πείτε λίγο πώς σας φάνηκαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, επειδή κάθε χρόνο όλοι ξεσπούνε στη μόνη αναδική γιορτή που λέγεται Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγώ δεν έχω δει ούτε στο Μετροπόλιταν, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο περίπτερο των εκθέσεων, γιατί γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις στην Αθήνα, όλα τα υπουργεία είναι στην Αθήνα, και όμως αυτά τα έκτροπα και αυτή η μετακίνηση αστυνομικών και υπευθύνων ατόμων δεν τις βλέπω. Ούτε τις καταστροφές που τις πληρώνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όπως συνήθως, έρχονται και εξαγγέλλονται κάποια θέματα. Πέρα από την παραχώρηση του στρατοπέδου και κάποιων εκτάσεων που είπε ο Πρωθυπουργός που θα μείνουν στην Βόρεια Ελλάδα, και μπράβο τους αυτό το κομμάτι, από εκεί και πέρα έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι όλα αυτά εδώ είναι λόγια που περνάνε και χάνονται στον αέρα. Απλώς μία απλή κίνηση ζητάμε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργήσει, όπου εκεί είναι όλα τα εκατομμύρια που τα στερούν από κάποιους φτωχοσυνταξιούχους και ανέργους και από όλη την νεολαία μας, που δυστυχώς το φυτώριό μας φεύγει στο εξωτερικό. Να μιλήσουμε λίγο και με πυροσβέστες και αστυνομικούς, γιατί και σε εσά και για εσά. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Ο κύριος Τσέκος Αλέξανδρος είναι από την πυροσβεστική. Καλημέρα και από εμάς. Να ρωτήσουμε τώρα αυτό που σας αφορά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους ένστολους. Ότι στηρίζουμε τους ένστολους. Θα λάβετε τα αναδρομικά, θα λάβετε αυξήσεις, εάν σας ικανοποιούν αυτά ή αν τα θεωρείτε απλά μια εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα. Μα και εσείς τώρα τις δηλώσεις που κάνατε, που εξέγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός, είπατε τρία θα. Εμείς περιμένουμε. Οι πυροσβέστες και οι ένστολοι έχουν κουραστεί πλέον από φεδρές υποσχέσεις και ψεύτικα λόγια. Εμείς περιμένουμε πράξεις. Η ένωμη πολιτεία έπρεπε από την 1η Αυγούστου να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, μας εμπέζει μεγάλο χρονικό διάστημα και μας υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Κύριε Παπαδάκη, μέχρι και για λευκή απεργία κάνατε λόγο στις αστυνομικές. Εμείς τιμάμε τον όρκο μας. Δυστυχώς, άλλοι δεν σέβονται αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παρόλο που το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων από το κράτος. Είμαστε αγανακτισμένοι, χορτάσαμε από λόγια. Δεν βλέπουμε να υπάρχει πλήρη αποκατάσταση των μισθών μας σε σχέση με την απόφαση του ΣΤΕ. Να δούμε την πράξη. Απ' την άλλη, τα προβλήματα των υπηρεσιών μας είναι πάρα πολλά, γιατί δεν μπορούμε να εμπεδώσουμε το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη. Εάν δεν μείνουμε στο θα, αλλά αυτό το θα γίνει πράξη, εσείς θα είστε ικανοποιημένοι? Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε Ρογκάκο, γιατί υπάρχει ένα παζάρι, θα το έλεγα εγώ, μέσα σε εισαγωγικά της απόφασης του ΣΤΕ, όταν εμένα ως πολίτη εδώ της Ελλάδος με καλεί να πληρώσω τον ΕΦΙΑ μου, να πληρώσω το φόρο εισοδήματος, ενώ υπάρχει απόφαση που το κράτος μου οφείλει κάποια χρήματα. Ναι. Γιατί δεν κάνει κάποια εξαγγελία το Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, να πάρει κάποια σαφή θέση? Αλεξάνδρα, θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος Γεωργιάδης ως μέλος της Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με μεγάλο σεβασμό στους ενστόλους και τους στρατιωτικούς ειδικότερα, αλλά και τους ενστόλους, τους οποίους διαχρονικά υποστηρίζω και θεωρώ ότι είναι δίκαια αυτά που λένε. Όμως, το να κάνω εξής ερώτηση. Δεν ξέρετε ότι η χώρα είναι σε εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες? Το έχετε ακούσει? Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακολουθώ και εσάς, γνωρίζω σε τι άσχημη κατάσταση βρίσκεται η χώρα μου, την οποία αγαπώ. Με τη σειρά. Εφόσον το γνωρίζετε, πιστεύετε ότι υπήρχε η δυνατότητα από την κυβέρνηση, δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα και η κυβέρνηση με σκοπό να σας κοροϊδέψει το έκανε,
ξαφνικά την 1η Αυγούστου που δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣΤΕ να βρούμε τα σχετικά 100, 200, 300 εκατομμύρια, το πιστεύετε? Θα μπορούσε, κύριε Γεωργιάδη, να βγει το οικονομικό επιτελείο να πάρει μια σαφή θέση. Πήρε. Να μην υπάρχει αυτό το μπαζάρι, σειρά, το συνδικαλιστικό μπαζάρι. Μαζί μου με τη σειρά. Μαζί μου με τη σειρά. Ο κύριος Χρήστος Θαϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και υπεύθυνος του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, βγήκε μέσα στη Βουλή, δηλαδή στο μόνο χώρο όπου οι δηλώσεις έχουν δέσμευση, και είπε: θα σεβαστούμε την απόφαση του ΣΤΕ και κάνουμε το σχέδιο για να δούμε πώς θα την υλοποιήσουμε χωρίς να εκτραπεί δημοσιονομικά η χώρα. Και μετά από 1,5 μήνα, αυτό έγινε στις αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣΤΕ. Και μετά από 1,5 μήνα έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ανακοινώνει στη ΔΕΘ ότι από τώρα, από τον επόμενο μήνα, θα ξεκινήσουν αυξήσεις. Θα είστε οι μόνοι που θα πάρετε αυξήσεις. Οι στρατιωτικοί και οι υπόλοιποι ένστολοι. Ακριβώς για να σεβαστούμε πρώτα την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά θα κάνω εγώ και ένα βήμα παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι έχετε αδικηθεί κατά το διάστημα αυτό της κρίσης. Όλα αυτά σας δείχνουν διάθεση εμπεγμού σας. Κύριε Γεωργιάδη, μπορώ να πω κάτι. ΣΤΕ, δεν βλέπω να εφαρμόζεται πλήρως όμως και κατά για τον εμπεγμό, μπορώ να πω κάτι. Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, κάποια ισοδύναμα μέτρα δεν είδα να γίνονται στην υπηρεσία μου. Παράδειγμα, 22 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουμε για ενίκεια αστυνομικών υπηρεσιών. Τόσα χρόνια μνημόνια, 5 χρόνια έχουμε περικοπές. Γιατί δεν κάνατε ένα βήμα σε αυτό να μειωθούν έστω τα ενίκεια των υπηρεσιών? Σωστό. Μισό όλα τα ενίκεια μειώθηκαν των υπηρεσιών. Τα ενίκεια όλου του ελληνικού δημοσίου, αγαπητέ, ο άνθρωπος με νόμο. Μα, κύριε Ρογκάκο, είστε κοινοβουλευτικός ρεπόρτερ. Οικονομικός. Δεν το ξέρετε ότι έχουμε ψηφίσει νόμο και μειώθηκαν οριζοντίως κατά 20% όλα τα μισθωτήρια του δημοσίου? Εγώ λέω τι λέει ο άνθρωπος. Κάνει λάθος ο άνθρωπος το που λέει αυτό. Αυτό κάτι... ξέρετε ότι έχουμε ψηφίσει τον νόμο. Ορίστε, μπορώ να... Από μένα περιμένω να το πω. Μπορώ να κλείσω λίγο. Να κλείσω. Να κάνω ένα διάγνωση καθόλου. Να κλείσω. Άρα, τι καταλάβαμε τώρα από την κουβέντα μας? Τα ενίκια από τα πολλά κουβέντα έχουν μειωθεί. Δεύτερον, η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ, όχι μόνο γιατί θέλει να σεβαστεί το ΣΤΕ, αλλά γιατί επί της ουσίας πιστεύει ότι έχει αδικηθεί. Και έτσι ο Πρωθυπουργός και λέει, από όλους τους λειτουργούς του δημοσίου, οι μόνοι που θα πάρουν αύξηση είστε εσείς. Γιατί φωνάζετε? Να πω κάτι. Εγώ επειδή είμαι συνδικαλιστικός εκπρόσωπος. Συνδικαλιστικός δεν σημαίνει μόνο να φωνάζεις, αγαπητέ. Συνδικαλιστικός σημαίνει να αναγνωρίζεις. Δεν έχει δει μέχρι τώρα, λέει ο άνθρωπος. Λέει θα. Σε ένα μήνα λοιπόν, όταν μπει η πρώτη αύξηση. Μπορώ να πω κάτι? Τι είπατε? Να σας πω ότι νιώθουν οι έστολοι και οι οικογένειές τους. Και πολύ καλά κάνετε. Τώρα η χώρα πέρασε μία χρεοκοπία, αγαπητέ. Ορίστε, κύριε Βαρδί. Θα μπορούσαμε να περάσουμε χρεοκοπία και να περνάμε και ευχάριστα. Να πω, κυρίζεστε. Μισό λεπτό. Δώστε μου. Ορίστε, κύριε Βαρδί. Μισό λεπτό. Για το θέμα του εμπεγμού. Έτσι. Λέω, κύριε Γιουγιάδη, η χώρα πέρασε χρεοκοπία. Νομίζω ότι το 12 ο κύριο Σαμαρά πίνει διαγωνόμη θα έχει τότε, έτσι. Είχε πληροφορηθεί περί τη χρεοκοπία τη χώρα, έτσι δεν είναι? Τι είπε προεκλογικά στου ένστολου? Δεν πρόκειται να θυγούν τα ειδικά μισθολόγια. Τι έκανε με τα οικολογικά? Τι έκανε με τα οικολογικά? Για να δούμε αν τους εμπέζει. Αν τους εμπέζει. Και λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Να απαντήσω. Μισό το. Δεν τους ανέπαιξε. Δεν τους ανέπαιξε. Δεν τους ανέπαιξε. Δεν τους κορόιδεψε. Όχι. Α, όχι, ε. Όχι. Μάλιστα. Συγγνώμη, ορίστε. Έλα, Αλεξάνδρα. Παρακάτω τώρα. Κάνατε λάθος αυτό, γιατί οι ένστολοι ήταν το μοναδικό κλάδος που είχε 45% μείωση στις οικονομικές απολαβές. Μόνο οι ένστολοι και 45%. Μα σας είπα ότι επειδή έχετε. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Έχετε δίκιο, σας είπα. Προεκλογικά. Δεν ακούσατε. Α, δηλαδή. Μισό λεπτό. Είπατε. Μα σας το είπα προηγουμένως. Ότι έχουμε οικογένειες. Σας είπα. Επειδή είστε αδικημένοι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρετε αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Βαρεμένη, μία κουβέντα, μία κουβέντα για την κυρία Αδρένα το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ γιατί τα λόγια παρηγορίας και καμιά φορά και κολακίας προς τους ενστόλους, έτσι, διότι ενστόλοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Και πάνω απ' όλα βιώνουν αυτό που βιώνουν. Δεν είναι μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Όχι, αφήστε αυτά. Εγώ θυμάμαι μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Αφήστε αυτά. Μην πυροδοτείτε. Λοιπόν, θα με τρελά. Σε άλλη χώρα ζούμε. Σα παρακαλώ. Από μένα τα ακούτε τι λέγανε στου ίδιου. Σα παρακαλώ. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Για του δημοσιογράφου έχουν συνθήματα. Σήμερα με του δημοσιογράφου δεν σα είδαμε. Και για μα, Μάνο. Του κορόιδεψε. Υπάρχει. Του κορόιδεψε. Τους ενστόλους, πανηγυρικά όμως. Και τώρα τίθεται όμως ένα θέμα. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, όχι λέει για να εφαρμόσουμε την απόφαση. Όχι μόνο για να εφαρμόσουμε. Όχι, δεν είπατε μόνο. Είπα μόνο. Άμα το βάλετε το tape που θα λέμε. Βάλω, θα βάλω, δείτε, δεν το είπατε έτσι. Δεν το είπατε έτσι. Είπα όχι μόνο. Αλλά εντάξει, μου αρκεί. Αφού μου λέτε τουλάχιστον ότι
πρέπει κάτι να γίνει με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Από εκεί και πέρα το συζητάμε. Τώρα, ορισμένες πλευρές, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω. Γιατί έχουμε και κτηνοτρόφους στην παρέα μας. Ναι. Α, έχουν κτηνοτρόφους, έτσι. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Πού τους έχουμε. Μισό λεπτό. Αλεξάνδρα. Ναι. Ποιους άλλους κυρίους έχουν. Θέλω να δώσουμε το λόγο βέβαια και σε κτηνοτρόφους οι οποίοι αυτό. Είναι σε, ακριβώς σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ο κύριος Τάγιος Βογιατζής είναι από τα Βασιλικά, στην περιοχή δηλαδή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλημέρα, καλημέρα σας. Εισαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν περιμένατε κάτι, αν τελικά ελπίζετε σε κάτι. Βασικά εμείς θέλουμε να λυθεί καταρχάς το θέμα των βοσκοτόπων, το οποίο είναι μια πολύ καυτή πατάτα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή έχει να δοθεί λύση, εδώ και 10 χρόνια έπρεπε δηλαδή να υπήρξε χαρτογράφηση των το χωραφιών, ας πούμε, τις τοποθεσίες αυτές οι οποίες έπρεπε να προχωρήσουν σε βοσκίσιμες εκτάσεις. Αχα. Δεν το έχουν κάνει εδώ και 10 χρόνια και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Και προσωπική μας θέση για το αυτή. Πετρέλαιο, συγνώμη, το αγροτικό. Μην φεύγουμε, ένα τα θέματα. Μην φεύγετε, κύριε Καπούτσο. Καθίστε, κύριε Καπούτσο, να συντονίσω. Να ρωτήσω λίγο του κτηνοτρόφου. Θα ρωτήσετε αμέσως. Να μου δώσετε ένα άλλο. Πετρέλαιο, έχετε το πετρέλαιο. Επιστροφές. Οι κτηνοτρόφοι βιοκαλλιεργητές και οι φυτικής παραγωγής και οι κτηνοτρόφοι και οι ζωικής παραγωγής είναι απλήρωτοι εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα οι οποίοι έχουν να πάρουν την ενιαία ενίσχυση εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Ας μας πει ο κύριος Γεωργιάδης κάτι πάνω σε αυτό. Θέλει να σας πει κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μειώνεται το πετρέλαιο για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παίρνουν μια επιστροφή πετρελαίου η οποία δεν καλύπτει ούτε το 10% των αναγκών των καλλιεργητών. Να σας απαντήσει, Αλεξάνδρα. Πάμε λίγο με τη σειρά. Μισό λεπτό, Αλεξάνδρα. Τα θέματα εγώ και να μπορώ να τα αντιλαμβάνομαι, έτσι είναι η νοημοσύνη μου, τα πηγαίνω με τη σειρά. Λοιπόν, είπατε για τους βοσκοτόπους. Γνωρίζετε ή όχι ότι προδημήνου ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικός νόμος για να μπορεί να γίνει η χαρτογράφηση των βοσκοτόπων, νόμος τον οποίο καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε, κύριε Γεωργιάδη. Το γνωρίζετε ή όχι. Δώσε μου το λόγο. Απαντήστε. Σας είπαμε τη σειρά μαζί μου θα μιλάτε. Τώρα πάμε στο πρώτο. Πάμε για τη χαρτογράφηση. Μετά θα έρθω για τα χρήματα. Ειδικά όταν αναφέρεστε. Και ένα χρόνο στις εξωτικές αποζημίες. Αγαπητέ, θα συγχωρείτε. Βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε πρώτο θέμα χαρτογράφηση. Σας απαντώ στη χαρτογράφηση. Γιατί σίγουρα το ξέρετε ότι ο νόμος ψηφίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ τον καταψήφισε θεωρώντας ότι πάμε να κάνουμε αποχαρακτηρισμό δασών για να κάνουμε βοσκοτόπια και ήταν η σχετική σύγκρουση στη Βουλή της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κασί. Γεωργιάδη, σήμερα απολογούμαστε εμείς τι θα πούμε στον κόσμο όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν απολογίστε εσείς. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε. Σας εξηγώ, το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, λέω. Να πω κάτι, θα μου δώσω λόγο. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτή η φτηνή δημαγωγία για να πω κάτι σε έναν βαθμό. Δημαγωγία, νόμος δεν μπορεί να καταψηφίσει. Πείτε στην κύριε Κωνσταντοπούλου, γιατί ποια είναι η δημαγωγία εδώ. Τώρα μας ακούει ο κόσμος, περιμένει απάντηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η χαρτογράφηση σε έναν βαθμό έχει προχωρήσει. Το θέμα είναι άλλο. Το νόμο τον καταψηφίσατε. Ακούστε να σας πω τώρα. Ακούστε να σας πω τώρα. Ένα δεν μου απαντάτε αυτό που λέω. Οι κτηνοτρόφοι είναι απλήρωτοι. Ναι, ναι, αυτό θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Ακούστε να σας πω. Οι κτηνοτρόφοι γι' αυτό. Ακούστε να σας πω. Μα δεν ακούτε. Εκτός από τους κτηνοτρόφους. Ακούστε. Ας απαντήσει ο κύριος Βαρεμένος. Μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουν κρατήσει. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταρχάς έχουν κρατήσει το 30% του αρχικού κονδυλίου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κρατήσει. Που επρόκειτο να δοθεί και το έχουν κρατήσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μπορεί να δώσουν κάτι, προεκλογικά αργότερα, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Γιατί το κρατήσανε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και εγώ μιλάω τώρα σοβαρά, όχι αυτά τα προπαγανδιστικά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχει ένα θέμα. Νόμο τον ψηφίσατε ή όχι. Ποια προπαγάνδα που είναι στον νόμο. Με κατηγορία προπαγάνδα, σα λέω. Φέραμε τον νόμο και δεν τα ψηφίσατε. Λέω αλήθεια ή λέω ψέματα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω αλήθεια ή λέω ψέματα. Λέτε ψέματα ω προ τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε. Τον καταψηφίσατε τον νόμο. Μα κοιτάξτε να δείτε. Ακούστε με σαλάνε, δεν πάτε με σαλάνε. Πώ το εξή σα λέω. Πάμε στα πετρέλαια. Δεν φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Ότι θα πρέπει να καταστρέφουν τα δάση για να κάνουν του κοντόπου. Ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι, λέει, από τι επιστροφέ. Ναι, από τι επιστροφέ. Από τα πετρέλαια. Είναι μεγάλο θέμα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λένε για τι εξισωτικέ είναι μεγάλο θέμα. Βέβαια. Και είπα, σα δίνω στοιχεία τώρα. Γιατί κρατήσαν το 30% του κονδυλίου. Δεν γνωρίζω.
που έπρεπε να έχει δοθεί ήδη. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Ήταν προορισμένα για αυτό το σκοπό. Δεν ξέρω γιατί δεν τα δώσανε, τουλάχιστον ακόμη. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Η οποία λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα λιβάδια είναι αυτά όπως έχουν συνηθίσει αυτοί. Δηλαδή, φλατ με ηλεκτροφόρα καρόδια γύρω-γύρω, να πάει η Αγελάδα και να φεύγει από εκεί. Σε εμάς υπάρχει μια ιδιομορφία. Έτσι, υπάρχει μια ιδιομορφία. Το ανάγλυφό μας είναι διαφορετικό. Αυτά είναι μια ιδιομορφία. Και πρέπει λοιπόν και να σας πω κάτι. Εγώ τώρα δεν κάνω, γι' αυτό σας λέω προπαγανδιστική. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ή κάποιες αποφάσεις, στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, για να μην αποδυναμώσω την επιχειρηματολογία αυτή που σας λέω ήδη, για να πάρουν οι κτηνοτρόφοι αυτό που δικαιούνται. Άντε να λέω, δούμε οι άνθρωποι πότε θα τα πάρουν. Και να σας πω και κάτι άλλο, σε σχέση με τους κτηνοτρόφους. Για να δείτε τι έγινε με αυτό. Μάλιστα. Κύριε Παρεμένε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Ανέβασε στο στόχο, ανέβασατε από εκεί. Καλό πρωινό και ευχόμαστε το καλύτερο. Να είστε καλά. Πάμε και ερχόμαστε. Πήγαινε ερχόμαστε.